terror, Maga. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ σήμερα με ένα ακόμα unboxing βίντεο με μερικά προϊόντα που είναι για LRF, HRF και light spinning, θα έλεγα. Μιλάμε για τεχνητά που είναι 9 και 9,5 γραμμάρια, είναι καινούργια μοντέλα και ομολογώ πως τα έχω αγαπήσει. Είναι από μια εταιρεία που την έχουμε δει σε πάρα πολλά βίντεο, μιλάμε για την γνωστή πλέον Τσουρινόγια. Η ποιότητα είναι εξαιρετική και θα το δείτε και μόνοι σας. Έχω φέρει 3 σχεδιάκια από το κάθε σχέδιο, πρόκειται για 2 μοντέλα. Πάμε όμως να μην καθυστερούμε, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ας τα πάρω ένα-ένα τα σχεδιάκια. Καταρχάς, η συσκευασία είναι καταπληκτική, είναι πολύ οικονομικά τεχνητά, 9 ευρώ και είναι υπέροχα. Βυθίζεται μέχρι 1,2 μέτρα, είναι 10 εκατοστά. Ο κωδικός, σε περίπτωση που θέλετε να το ψάξετε για το μοντέλο, είναι DW70. Το χρώμα είναι το C αυτό, 9,5 γραμμάρια. Λοιπόν, και είναι suspending τεχνητό. Όπου το φτάσεις, εκεί θα σταματήσει. Δεν ανεβαίνει ούτε προς τα πάνω, ούτε βυθίζεται. Λοιπόν, ακούστε ήχο. Πολύ ηχοβολιστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ρεαλιστικά χρωματάκια διάλεξα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύουν και τα υπόλοιπα που είναι έτσι λίγο πιο έντονα. Είναι αναλόγως στην περιοχή σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μου θυμίζει λίγο τσέρουλα, λίγο μαρίδα, ας το πούμε. Έχει τις ρίγες του. Έχει κόκκινο κεφαλάκι και μια ωραία βούλα και είναι χρυσοκαφέ στη ράχη. Ένα χρώμα που λατρεύουν έτσι τα λαβράκια, αυτό το λαδί χρυσό, είναι από τα αγαπημένα τους. Πολύ ωραία τρισδιάστατα λέπια, αλλά χωρίς να κάνει έντονη αντανάκλαση, πολλές και μικρές, όπως ακριβώς κάνουν τα λέπια. Το ηχοβολιστικό δεν το συζητάμε, είναι απίστευτο. Και είναι λεπτό και μακρύ. Κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι. Λοιπόν, μόλις το είδα, το ερωτεύτηκα αμέσως. Θα το χρησιμοποιήσουμε στο LRF οπωσδήποτε, γιατί εντάξει, είναι στα όρια του καλαμιού, είναι 9,5 γραμμάρια, είναι λίγο απάνω, αλλά τις κάνει τις βολές του χαλαρά και εγώ πιστεύω αυτό για τα λαβράκια ιδιαίτερα θα κάνει μεγάλες ζημίες. Ένα χρωματάκι που επίσης μόλις το είδα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είναι κάποιο άγνωστο χρώμα, είναι πολύ γνωστό, αλλά ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ, είναι λευκό με κόκκινο κεφάλι ας πούμε, αλλά είναι πολύ ωραίο ρεαλιστικό χρωματάκι. Παιδιά, τι να σας πω, αυτά εδώ πέρα, το έχω πει και σε άλλα βίντεο και όποτε συνήθως λέω κάτι τέτοιο βγαίνω αληθής, πιστεύω θα κάνουν πολύ ζημιά. Έτσι είχα πει και για τα άλλα τα μήνο που είχαμε δει και είχαν κάνει ζημιά και στα λαδάκια και στα γοφάρια. Λοιπόν, πολύ όμορφο τεχνητό, εγώ θα σας έλεγα ρίξτε τα μια ματιά, αξίζουν τον κόπο. Και το άσπρο χρώμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και νύχτα και πρωινές ώρες και για λούτσους και για γοφάρια και για λαβράκια και σε θολά νερά και σε εκβολές και σε ό,τι μέρος που παρεύεται. Πραγματικά το λευκό χρώμα δουλεύει παντού λίγο πολύ. Δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα ψαράκια συρτή στη βάρκα είναι ολόλευκα και τα ψαρεύουν και μέρα μεσημέρι και βγάζουν ψάρια. Δεν είναι αναγκαίο να θεωρούμε ότι το ψάρι θέλει κάτι ρεαλιστικό. Πολλές φορές χρειάζεται κάτι το οποίο απλά να το ερεθείς εκείνη τη στιγμή. Το επόμενο χρωματάκι είναι κάτι που επίσης αγάπησα. Εγώ θα το πω χρώμα κουκάλι. Μαύρη ράχη, διάφανο σώμα με μια κίτρινη ρίγα. Μοιάζει με κοκαλάκι, μοιάζει με γάβρο, μοιάζει με αθερίνα, μοιάζει με πάρα πολλά πράγματα. Το δίνει διαφανές, το δίνει μια πολύ καλή ρεαλιστικότητα και μας δίνει το πλεονέκτημα ειδικά σε καθαρά νερά να κάνει τη διαφορά. Στην ουσία αυτό που ψάχνουμε πολλές φορές στο ψάρεμα είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί match the hatch. Τι σημαίνει αυτό? Βρες τι κυκλοφορεί εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα και βρες το κατάλληλο τεχνητό που να του μοιάζει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάνουμε. Όσο προχωράει το καλοκαίρι, τα δολώματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ενώ θα δείτε στις αρχές του καλοκαιριού, τέλη άνοιξης, όλος ο γόνος είναι μικρός. Μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και έπειτα, τα δολώματα έχουν μεγαλώσει. Είναι περίπου σε αυτό το μέγεθος και κάποια είναι και παραπάνω. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ρεαλιστικό, είναι ηχοβολιστικό, δεν θα έχετε κανένα απολύτως θέμα. Το συγκεκριμένο, βασικά αυτά τα τρία χρώματα δεν θα διαλέξω αγαπημένο, τα λάτρεψα όλα, τα επέλεξα γιατί μου αρέσαν τόσο πολύ που δεν γινόταν να τα προσπεράσω. Παιδιά, δεν ξέρω, τα έχω λατρέψει, σας τα προτείνω, ρίξτε τα μια ματιά, link είναι όλα στην περιγραφή
και τα συνεργαζόμενα καταστήματα μπορεί κάποιοι να είναι στην πόλη σας και να μην το γνωρίζετε, οπότε ρίξτε το μια ματιά να πάτε να τα δείτε από κοντά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εγώ σας το προτείνω με χίλια. Επόμενο μας τιμητό είναι το DW11, 9 γραμμάρια. Και αυτό καινούριο, αυτό το πετάω πιο άνετα με το LRF. Έχω σκοπό να κυνηγήσω μεγάλα ψαράκια με αυτό το είδος τα τεχνητά φέτος, με τη χρήση του LRF όπως είχαμε δει με το λαβράκι πέρυσι. Λοιπόν, ένα τεχνητό, λίγο πιο έντονο, λίγο για θολά νερά, λίγο για βράδυ. Λοιπόν, κίτρινη ράχη με λίγο μοβ, πορτοκαλί κοιλιά και ασημί στο πλάι. Είναι πιο πολύ για θολά νερά, για έντονη αντανάκλαση, ηχοβολιστικό κουδουνίστρα. Τα αγκιστράκια δεν είχα ποτέ θέμα, δεν χρειάζεται να τα αλλάξετε, είναι καταπληκτικά. Η ποιότητα βαφής σε όλα είναι φοβερή. Αυτό θα σας πω σίγουρα, γιατί εγώ τα ψαρεύω πάρα πολύ και όσο πιο πολύ ψαρεύεις κάτι, τόσο πιο πολύ φθείρεται. Δεν έχουν πρόβλημα. Και άμα δείτε να χαράζετε λίγο από τις αλλαγές, βάζετε βερνίκι νυχιών, αόρατο, διαφανές εν πάση περιπτώσει, και τελείωσε η υπόθεση, δεν το χαράζει παραπάνω. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τεχνητό, μικρό, να σας πω κιόλας πόσα εκατοστά είναι. Είναι στα. Δεν είμαι και σίγουρος. Να το συγκρίνουμε με το άλλο. Είναι, λοιπόν, παιδιά, είναι στα 9 εκατοστά, 9-10 εκατοστά, εκεί μέσα παίζουν. Λοιπόν, πολύ όμορφο τεχνητό, λίγο πιο, είναι σλιμάκι, είναι λεπτό, αλλά είναι λίγο πιο χοντρό μπροστά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό επειδή το έχω δει στην πράξη, θα κάνει πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία κίνηση, πραγματικά. Άμα δεν κάνω λάθος, είναι floating, χωρίς να είμαι 1000% σίγουρος, αλλά θα το δούμε και εμείς στην πράξη με σιγουριά. Έχει και μεγάλη γλώσσα, οπότε με ανάκτηση δεν θα έχουμε κανένα θέμα να το φτάσουμε στο βάθος που θέλουμε. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση και τι κίνηση πρέπει να κάνουμε για να το δουλέψουμε σωστά, θα σας πω με τον καιρό. Και εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα όσο θα ήθελα, οπότε θα τα δούμε μαζί προσεχώς. Ένα άλλο πολύ ωραίο χρώμα, πράσινο μπλε, με λίγο χρυσό, με λίγο κόκκινο, κόκκινο ματάκι, και αυτό το αγαπάω πάρα πολύ στα τεχνητά, να έχει κόκκινο ματάκι, και τρισδιάστατη ταινία μέσα, με διάφανο το εξωτερικό, που δίνει την αίσθηση του βάθους και της αληθοφάνειας. Εννοείται ηχοβολιστικό και αυτό. Στην ουσία, διάλεξα τρία χρωματάκια, ρεαλιστικά, και ένα λίγο πιο έντονο, και ένα λίγο αντίδρασης. Αυτά τα τεχνητά που σας δείχνω σήμερα, τα έχω αγαπήσει. Τα είδα και λέω, εντάξει, δεν γίνεται να μην δεν τα έχω. Και γι' αυτό το λόγο πήρα και από τρία χρώματα, γιατί θέλω να τα δοκιμάσω σε μεγάλη έκταση. Θέλω να τους δώσω πολλές ευκαιρίες. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα τεχνητάκι, πάλι ρεαλιστικό χρώμα θα το έλεγα, αλλά παρόλα αυτά είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Είναι για τα λίγο πιο θολά νερά και για τα πιο πονηρά ψάρια. Κόκκινο ματάκι, χρυσό μπροστά, κίτρινο στο κεφάλι και πράσινο και μπλε προς τα πίσω, με ασημί στα πλαϊνά. Σίγουρα λίγο πιο έντονο χρωματάκι, παρόλα αυτά ρεαλιστικό. Ποιότητα κατασκευής τσουρινό για πόλη ξέρουμε πλέον, και από τις βαφές δεν έχω κανένα παράπονο ποτέ. Ειδικά σε αυτό που είναι διάφανο, το πλαστικό, δεν θα πάθει σίγουρα τίποτα. Αυτά που έχουν το φιλμάκι απ' έξω και τη βαφή μπορεί να χαραχτούν λίγο από τις αλλαγές, αλλά όπως είπαμε, διάφανο βερνίκι νυχιών. Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ άλλο, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Είδαμε αυτά τα δύο πάρα πολύ ωραία τεχνητά. Έχει πάρα πολλά χρώματα, πηγαίνετε να τα δείτε, πιστεύω θα σας αρέσουν. Και είδαμε και αυτό εδώ πέρα που είναι πιο slim και suspending, έτσι. Τώρα δεν φαίνονται καλά, αλλά τα είδαμε αυτά τα χρωματάκια. Λοιπόν, και τα δύο εξαιρετικά τεχνητά για LRF, HRF και light spinning. Αλλά και για spinning, αναλόγως τι πετάει το καλάμι σας. Ας πούμε, εμένα το δικό μου που είναι 842 το πετάει. Όπως και το παλιό μου το Κρόνι που ήταν 740 το πετάει. Αλλά παρόλα αυτά, δείτε άμα ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας. Πιστεύω είναι φωνιάδες. Είναι ψαράκια που πιστεύω θα δουλέψουν 1000%. Και γι' αυτό έκανε ένα βιντεάκι μόνο για αυτά τα δύο μοντέλα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα τα link θα είναι στην περιγραφή από το κατάστημα Ψαρά Shop, αλλά και όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Έχω τα link από τις σελίδες στο Facebook, στο Instagram, παντού. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, μου στέλνετε ένα μήνυμα και θα σας απαντήσω. Και άμα θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, έχουμε και link για merch, για μπλουζάκια, καπέλα, ό,τι σας αρέσει. Πηγαίνετε απλά να τα τσεκάρετε, έχει πολύ ωραία σχέδια. Και αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε subscribe, κοινοποιήστε τους φίλους σας. Και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.